εατό πρέπει να σταθούμε όλοι ώστε να καταλάβει η πολιτεία ότι μέσα σε 3-3,5 χρόνια δεν μπορεί να γίνει η μετάβαση. Πρέπει να δοθεί εκείνος ο χρόνος, ο οποίος και εκείνη η χρηματοδότηση, η ενεργοποίηση, παράδειγμα, των χρηματοδοτικών εργαλείων έπρεπε να γίνει χθες. Δεν μπορεί να έχει δομηθεί το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και να μην έχει δομηθεί, να μην έχει εργαλειοποιηθεί ακόμη. Θα πρέπει εκεί να προστρέξουμε στην δημιουργία στην ολοκλήρωση των μελετών μας, ώστε οι μελέτες αυτές να κατευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για να μπορούν να ολοκληρωθούν τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Κύριε Δήμαρχε, επειδή η τηλεθέρμανση στο Δήμο Αμιντέο θα κοστίσει ακριβότερα, όπως φαίνεται, τουλάχιστον μιλάτε για μια τιμή 20-30% αυξημένη. Mm. Το ερώτημα είναι, κινδυνεύει ή βλέπετε μπροστά σας έναν κίνδυνο, φεύγοντας από αυτή τη διαδικασία με το λιγνίτη, να έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής της τηλεθέρμανσης και μάλιστα πολύ πάνω από το 20-30% που ήδη ανακοινώσατε? Ήδη οι μελέτες οι οποίες έχουν συνταχθεί μιλούν με καύση βιομάζας. Το κόστος σε σύγκριση με το πετρέλαιο θα είμαστε κατά 50%, 45-50% φθηνότεροι. Πηγαίνουμε όμως σε μια αύξηση, όπως είπα, 30% λόγω αλλαγής καυσίμου. Από του χρόνου. Από του χρόνου, ναι. Λόγω αλλαγής καυσίμου, καθότι πρέπει να προαγοράσουμε τη βιομάζα από τη διεθνή αγορά, η οποία αυτή τη στιγμή είναι προφανώς. Σε αυτήν την αύξηση θα μείνετε ή κινδυνεύει ή φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει αργότερα και άλλη αύξηση? Όχι, είναι ξεκάθαρο, θα μείνουμε σε αυτή την αύξηση. Τίποτε περισσότερο. Δεν πρέπει να εκβαρυνθούν οι καταναλωτές σε αυτήν την αύξηση.